τους 45 βαθμούς. Πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο, ακόμη και στα ορεινά, στο κόκκινο κίνδυνος μεθαύριο. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει το νησί, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει νωρίτερα σήμερα πως λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται την ερχόμενη Παρασκευή, τα σχολεία θα κλείσουν εκτάκτως στις 10:45. Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες δημοτικής εκπαίδευσης, δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία θα διακοπούν στις 10:45. Ως εκ τούτου, την ώρα αυτή καλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες να μεριμνήσουν για την ασφαλή παραλαβή των παιδιών τους. Δεν είναι λύση του προβλήματος αυτή. Απλά είναι ένα μέτρο το οποίο παίρνεται για απάλυση του προβλήματος που θα υπάρξει την Παρασκευή. Αντιλαμβάνεστε, η επίλυση του προβλήματος πρέπει να είναι η επίσπευση των διαδικασιών για την τοποθέτηση των κλιματιστικών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε, όπως ανέφερε, αντιδράσεις, καθώς κάποιοι γονείς λόγω εργασίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα επίβλεψης των παιδιών τους. Εννοείται ότι έχουμε αντιδράσεις. Το αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι είναι δύσκολο για κάποιους γονείς να μείνουν από την εργασία τους για να προσέξουν τα παιδιά. Το Υπουργείο Εργασίας δεν συνενίσθηκε σε αυτήν την νόνα, αν μπορέσει κάποιος γονιός να πάρει ειδική άδεια για να μείνει σπίτι να προσέξει τα παιδιά του. Εκτός λειτουργίας και τα ολοήμερα σχολεία, ενώ την ίδια ώρα θα διακοπούν επίσης τα μαθήματα ενισχυτικής και υποστηρικτικής διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι πανκύπριες εξετάσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η θερμοκρασία έφτασε σήμερα τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να σκαρφαλώσει ακόμη πιο πάνω, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση ακόμη και για τα ορεινά. Σε ακόμα πιο ψηλές θερμοκρασίες για το εσωτερικό, 43 και 34 στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να βγει πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα δύο, δηλαδή για το εσωτερικό και τα ορεινά. Αυτές οι θερμοκρασίες φαίνεται ότι ίσως ανέβουν ακόμα λίγο πιο πάνω την Παρασκευή, 44, δεν αποκλείται και 45. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα δούμε το Σάββατο, ενώ την Κυριακή αναμένεται να πέσει μέχρι και 8 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τους πολίτες στη χώρα μας που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμό. Σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των νοικοκυριών, ένα ποσοστό 16,7%